Δυστυχώς, στη σημερινή μας εκδήλωση δεν δίνει το παρόν ο Αντώνης Γκόντζας. Μια απώλεια που σκιάζει τις εργασίες μας και θλίβει τις ψυχές μας. Ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, ένας μαχητής του αντιδικτατορικού αγώνα, της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, ένας αγωνιστής που έμεινε όρθιος στις επάλξεις, με ακέραιο ήθος, στιβαρή γνώση και μιλήχια παρουσία. Μια παρουσία που σημάδεψε αθόρυβα, αλλά καταλυτικά όλη τη διαδρομή μας. Νομίζω ότι του αξίζει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Πράγματι, είναι πολύ βαριά η σκιά σήμερα από την απώλεια του Αντώνη μας. Χάσαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν κορυφαίο νομικό, έναν πολύτιμο συνεργάτη, αγωνιστή της δημοκρατίας. Προσωπικά, έχασα έναν πολύτιμο αγαπημένο φίλο. Την πίστευε ο Αντώνης στη νίκη μας και ήθελε να δώσει τη μάχη στο Λασίθι. Του υποσχόμαστε, όχι μόνο θα σε θυμόμαστε, Αντώνη μου, πάντα με αγάπη και σεβασμό, αλλά θα δώσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο δυνατά αυτή τη μάχη και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Νιώθω την βαθιά ανάγκη να ξεκινήσω αναφερόμενος στον Αντώνη Γκόντζα. Θα υποθούν πολλά για τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον αγωνιστή, τον ενεργό πολίτη. Για εμάς όμως εδώ, ως πολιτικό χώρο, για τη Δημοκρατική Παράταξη, για το ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Γκόντζας πρέπει να μνημονεύεται πάντοτε ως ένας από τους λίγους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος της νομικής αλλά και πολιτικής υπεράσπισης του Ανδρέα Παπανδρέου τα βαριά χρόνια του 1989. Επειδή η φιλία μας και η σχέση μας χαλυβδόθηκε κάτω από εκείνες τις θέλω να ελπίζω μοναδικές και ανεπανάληπτες συνθήκες, πρέπει να του είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα έκανε, υπερασπιζόμενος την τιμή της παράταξης.